φρένο στην ταλαιπωρία των πολιτών της ευρύτερης περιοχής του Βάμου μέσω της επαναλειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της περιοχής, βάζει η νέα δημοτική αρχή. Η λειτουργία του ΚΕΠ είχε ανασταλεί πριν από 2 χρόνια, αυξάνοντας τη γραφειοκρατία για τους εξυπηρετούμενους πολίτες. Ο Δήμος, σεβόμενος την αξιοπρέπεια αλλά και την εξυπηρέτηση των δημοτών πολιτών του, προέβη στην επαναλειτουργία του ΚΕΠ Βάμου μετά από την αναστολή 2 ετών που είχε. Αποσπώντας προσωρινά μία υπάλληλο από το ΚΕΠ Καλυβόνο που έχει 3 άτομα, ούτως ώστε να μπορεί και ο δημότης πολίτης του πρώην Δήμου Βάμου, της Δημοτικής Ένωτας Βάμου, να μπορεί να εξυπηρετηθεί. Μην ξεχνάτε ότι η Δημοτική Ένωτα Βάμου έχει περίπου 4.000 πολίτες κατοίκους. Είναι αδιανόητο λοιπόν να ζητάμε από τους πολίτες αυτούς να μεταβαίνουν περί τα 10 χιλιόμετρα καθημερινά προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Θεωρώ αδιανόητο ο Δήμος να κλείνει αυτιά και μάτια στα όποια παράπονα των πολιτών. Το ΚΕΠ Βάμου στεγάζεται στο πρώην Δημαρχείο της περιοχής, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καλώντας το 2825 340 204. Παράλληλα, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης, θα υπάρξει γενικότερη αναδιάρθρωση σε υπηρεσίες του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς, προκειμένου να λειτουργήσουν καλύτερα οι υπηρεσίες μας και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έχουμε προβεί στην αναδιάταξη των υπηρεσιών και ήδη έχουν μεταστεγαστεί οι υπηρεσίες γραφείου καθαριότητας και γραφείου κίνησης στο Δημαρχείο, τον πρώην Δημαρχείο Αρμένων. Το κάνουμε αυτό προκειμένου και οι υπάλληλοι να μπορούν να δουλεύουν σε αξιοπρεπείς χώρους, μιας και το γραφείο κίνησης, το γραφείο καθαριότητας στεγαζόταν σε κατάλληλους χώρους, αλλά και οι χώροι αυτοί που είναι ακατάλληλοι να δοθούν στην τοπική κοινωνία προκειμένου να δημιουργηθούν άλλες δραστηριότητες, όπως είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Βρυσών για το συγκεκριμένο κτίριο το οποίο στέγαζε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.